Λοιπόν, όπως καταλάβατε, επιστρέψαμε. Έχουμε πληθεί. Έχει μεγαλώσει ο αριθμός. Επιστρέψαμε. Πρέπει να πω ότι ακόμα και στα διαλύματα έχει ενδιαφέρον αυτή η διαδικασία. Καταρχήν, να καλωσορίσουμε τον κύριο Νίκο Παπά. Καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλώς ήρθατε. Φαντάζομαι ότι είστε έτοιμος να αντιμετωπίσετε τις ερωτήσεις των συναδέλφων και τις δικές μας. Απολύτως. Απολύτως. Δεν πιστεύω να παρεξηγηθώ. Θα παρουσιάσουμε πρώτα την κυρία Τριανταφύλου. Καλώς την. Γιατί είναι αυτό που λένε, άμα δεν μπαινέψει το σπίτι σου, βεβαίως, την έννοια της. Αμή τι άλλο. Όχι, είναι και θέμα, ρε παιδί μου, μιας αστικής ευγένειας, την οποία έχουμε διδαχθεί από μάλιστα μικρά παιδιά. Ο κύριος Νίκος Ελευθερόγλου. Καλησπέρα. Και ο Άρης Ραβανός που επιτέλους. 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 Πολιτικός συντάξει στο Βήμα. Εδώ οι συνάδελφοι είναι και στο ΣΥΡΙΖΑ. Άλλη εποχή. Έτσι δεν είναι. Θα μας το πει ο κύριος Παπάς. Έχουμε αλλαγή σε λίγο. Αυτό που λέει ο κύριος Παπάς. Ναι, βέβαια. Καταρχήν, να σας πω, υπάρχει ένα τεράστιο βήμα που είναι η συμμετοχή. Η οποία φαίνεται ότι επιβεβαιώνεται από τα μέχρι τώρα στοιχεία και για το δεύτερο γύρο της εκλογής. Συνεπώς υπάρχει το βασικό εφαλτήριο για το μετασχηματισμό. Mm-hmm. Αυτό κερδίθηκε το στοιχείο. Έχετε διότι για τη συμμετοχή. Θα πλησιάσει, θα προσεγγίσει τον αριθμό του πρώτου γύρου. Τώρα δόθηκε η παράταση. Αυτό το ενδεχόμενο. Ναι, δόθηκε για μια παράταση μιας ώρας. Θέλω να καλέσω τον κόσμο ακόμα και τώρα. Υπάρχει περιθώριο να πάνε στις κοντινές τους κάλπες να ψηφίσουν. Κύριε Παπά, επειδή έχει την αξία του, προφανώς όσο περισσότερο, τόσο πιο ισχυρή είναι η δημοκρατική επιβεβαίωση και επιλογή, όποια και αν είναι αυτή. Για το επιτελείο Κασελάκη η συμμετοχή τι σημαίνει? Δηλαδή, πιστεύετε ότι η μεγάλη συμμετοχή ευνοεί τον κύριο Κασελάκη ή... Ναι, θα σας απαντήσω τώρα με τον κίνδυνο να δεχτώ κριτική ότι κάνω την επιθυμία μου εκτίμηση. Θεωρώ ότι ναι, είναι υποψηφιότητα που ευνοείται από τη μεγάλη συμμετοχή. Μάλιστα. Τώρα, ο κύριος Κασελάκης το γνωρίζετε, έχει κάνει μία ανάρτηση στα social media που λέει ότι νεότερα μέλη, δηλαδή από αυτά που εγγράφησαν την προηγούμενη Κυριακή, δεν κατάφεραν να ψηφίσουν γιατί υπήρχαν κάποια τεχνικά προβλήματα. Ναι. Αυτό έχει επιληθεί, είναι κάτι σημαντικό, φαίνεται του δίνεται βαρύτητα. Φαίνεται ότι επιλύεται, αλλά είναι μία παρέμβαση η οποία αφορούσε ένα πραγματικό πρόβλημα, το οποίο δεν ήταν μεγάλης κλίμακας μεν, αλλά ήταν πραγματικό. Κουβαλάμε κάποιες αριθμίες από το παρελθόν, δηλαδή θα έπρεπε το ψηφιακό αρχείο να είναι άρτιο και να μην υπάρχει ανάγκη επαναβεβαίωσης μελών τα οποία δεν ήρθαν να ψηφίσουν την προηγούμενη Κυριακή. Δεν είναι παράλογη νομίζω αυτή η παρέμβαση και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θέλω να θυμίσω ότι στις εκλογές των άλλων κομμάτων είχαμε καθυστερήσεις, ακόμα και ακυρώσεις. Είχαμε πράγματα τα οποία ήταν πράγματα και θάματα. Οι δικές μας διαδικασίες έχουν τρέξει πάρα πολύ ομαλά. Είναι μια τεράστια περιουσία για την παράταξη και ένας πάρα πολύ βαρύς οπλισμός της νέας ηγεσίας για την αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Δηλαδή, δεν θέλω να φανταστώ το πάνελ. Ναι. Σε περίπτωση που είχαμε μια συμμετοχή της τάξης των 50.000, ας πούμε. Ναι. Θα το απέφευγα. Θα το αποφεύγατε. Ναι. Δεν θα ερχόσασταν. Λοιπόν. Ναι, τώρα αισθάνεσαι ότι θα σε παραδώσουμε στην Έλλη Τριανταφύλου και έχεις ασπίδα. Όχι, όχι, καμία ασπίδα. Καμία ασπίδα. Αλλά τώρα αυτό το λέω αστειευόμενος. Όχι, δεν πειράζει. Για να σας πω ότι είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ σημαντικό και κεκτημένο το ότι είχαμε αυτή τη κλίμακα στη συμμετοχή, παρόλο που τα κάνουμε τα πράγματα κάπως βιαστικά. Τη γνωρίζετε και την προσωπική μου άποψη, την έχω καταθέσει δημόσια. Θα έπρεπε να πάρουμε περισσότερο χρόνο, να συζητήσουμε πολιτικά και αποδεικνύεται ότι υπήρχε η διαθεσιμότητα η κοινωνική και η πολιτική και ίσως η συμμετοχή να μπορούσε να είναι ακόμα μεγαλύτερη εάν προχωρούσαμε προς τα μέσα του φθινοπόρου. Πάντως, λοιπόν, κάνατε και μέσα σε ένα εκρηκτικό κλίμα, θέλω να πω, σφοδρές αντιπαραθέσεις, επιπροσωπικού αντιπαραθέσεις. Αυτό πώς μπορεί να επιβεβαιώσει τη ρίση ότι... Η ισχύς εν τη ενώση. Ναι, και κυρίως ότι οι 130-140 χιλιάδες πόσοι θα είναι οι ψηφοφόροι που θα προσέλθουν σήμερα στις κάλπες αποτελούν πράγματι εγγύηση για την ενότητα την επόμενη μέρα. Κοιτάξτε, η ίδια διαδικασία νομίζω είναι μια εγγύηση για την ενότητα. Δεν είναι μια διαδικασία η οποία είναι μαζική, είναι συμμετοχική, είναι δημοκρατική, είναι διαφανής, είναι διάβλητη. Και με αυτή την έννοια είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να μπει στο ζύγι, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Τώρα με ρωτάτε για τα ζητήματα της ενότητας, διότι άκουσα να γίνεται και μια κουβέντα όλη την τελευταία εβδομάδα, αν θα μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ ενωμένος, αν θα γίνει διάσπαση, αν θα υπάρχουν υποχωρήσεις κτλ. Εύλογα ερωτήματα μέσα στο κλίμα που εύλογα φτάσαμε στη δεύτερη κυβέρνηση. Αλλά απαντημένα από την πρόσφατη ιστορία μας, διότι η αντιπαράθεση η οποία αναπτύχθηκε
αυτές τις τελευταίες μέρες ειδικά, αποτυπώνει την αντιπαράθεση την οποία είχαμε δει στο ΣΥΡΙΖΑ και στο παρελθόν. Στο συνέδριό μας είχαμε μία πανομοιότυπη αντιπαράθεση δύο διαφορετικών αντιλήψεων, με τις οποίες όμως έχουμε μάθει να συνεπάρχουμε και να πορευόμαστε. Αυτή είναι η αλήθεια και νομίζω αυτή η αλήθεια θα επιβεβαιωθεί. Ναι, ακριβώς, αλλά είναι έχει... και ένας καταλήτης, κύριε Παπά, στη μέση. Και ναι. Να πάρω το λόγο, οι συναδελφοί και ο Άρης. Ο καταλήτης ήταν αρχικώς η εξουσία και μετά η προοπτική της εξουσίας. Επανέρχεται όμως αυτό. Αυτό σας λέω, ότι αν είχαμε μια συμμετοχή των 50.000, θα με κοιτάγατε εδώ πέρα με συμπόνια, νομίζω, και θα με κατανόηση, ναι, λέγοντάς μου ότι η προοπτική της εξουσίας έχει απομακρυνθεί. Εδώ έχουμε μια εμφατική επανάκαμψη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μέσα από μια διαδικασία αναζωογονητική. Και δεν θα ήθελα να σκέφτομαι καθόλου τι θα είχε συμβεί αν δεν είχε επικρατήσει στο συνέδριό μας η άποψη ότι η ηγεσία πρέπει να εκλέγεται από τη βάση. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θέλω να το συζητήσουμε στη συνέχεια, γιατί ακούω για φωνές ότι στο συνέδριο μπορεί να τεθούν διάφορα ζητήματα, αλλά το κρατάω, γιατί θα θέλαμε ένα σχόλιο από τον Άρη Ραβανό γενικά για το τι συμβαίνει σήμερα. Αν έχεις κάποια ερώτηση προς τον κύριο Παπά Άρη, είναι καλοδεχούμενη. Ναι, και αργότερα από τον Νίκο τον Ελευθερόπουλο. Το πρώτο σχόλιο που θέλω να κάνω έχει σχέση με την συμμετοχή. Το 50.000 που είπε ο κύριος Παπάς νωρίτερα και οι 60 που λέγαμε, κάποιοι ήταν αποτέλεσμα προϊόν συνομιλιών, εκτιμήσεων και των κεντρικών στελεχών, έτσι. Και δεν ήταν προϊόν φαντασίας των δημοσιογράφων. Σωστό, γιατί είναι. Δεχτήκαμε και επίθεση και γι' αυτό οι δημοσιογράφοι. Σωστό, και γι' αυτό καλό είναι, κύριε Παπά, την επόμενη μέρα, ανεξάρτητα το αποτέλεσμα το βράδυ, να υπάρχει λίγο ηρεμία αύριο και ψυχραιμία και έναντι συναδέλφων από όλες τις πλευρές. Και αυτό δεν αφορά μόνο την πλευρά του κύριου Κασελάκη και την πλευρά της κυρίας Αξιόγλου. Για να κάνουν και οι συνάδελφοι τη δουλειά τους καλύτερα, γιατί είναι και άδικο. Μπορεί, εντάξει, πάντα σε μια ισοκομματική αναμέτρηση ακούγονται φωνές υπερβολικές. Μπορεί να ξεφεύγουμε και από τα πλαίσια, και από το πλαίσιο και από τα όρια διάφορα, αλλά αυτό μένει πίσω την επόμενη μέρα. Αυτό που είναι σημαντικό για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτό που είπε ο κ. Παπάς, ο οποίος έβαζε τα ζητήματα πολιτικά πάνω απ' όλα. Και ήταν και ο μόνος ο οποίος. Δεν τον λέω να τον εκθιάσω, δεν είμαστε και φίλοι. Που έβαζε τα θέματα πολιτικά και έλεγε ότι πρέπει να γίνει πολιτικός διάλογος. Και εδώ σε αυτή τη διαδικασία μπήκε το κάρο μπροστά από το άλογο. Mm-hmm. Έπρεπε να είχαν γίνει όλα πολύ πιο μετά. Και φάνηκε. Έπρεπε να έχει χρόνο ο ΣΥΡΙΖΑ να συζητήσει. Και βεβαίως η συζήτηση ενδεχομένως να του έδινε και πιο αυξημένη συμμετοχή, άρα και μεγαλύτερη νομιμοποίηση ο νέος αρχηγός. Τι είχε ζητήσει και ο κύριος Παπάς, για να μην τον αδικούμε. Και άλλοι βέβαια. Μήπως Πολάκης που είναι τον κύριο Παπάς πιστεύανε πολύ στο άλογο. Ναι, πιστεύω στο άλογο, ναι, όταν βιάζεσαι και θεωρείς ότι σε ευνοεί, γιατί τώρα για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ποιος ήταν το απόλυτο φαβορί μέχρι πριν 15-20 μέρες, κύριε Αξιόγλου. Αυτό δεν γράφαμε όλοι, αυτό δεν λέγαμε όλοι επί της ουσίας. Απολύτως. Μην λέμε τώρα ότι να είναι και κορδεύουμε και τον κόσμο. Αυτή ήταν η αίσθηση που υπήρχε. Εγώ στο φαινόμενο Κασελάκης έχω να πω πολλά και θα τα πούμε και, πολλά, και, θα πούμε και πολύ περισσότερα τις επόμενες ημέρες για το πώς έγινε, πώς ήρθε κτλ. Να σου κάνω μια ερώτηση επ' αυτού, Άρη. Είναι ο κύριος Κασελάκης το φαινόμενο ή τον έκανε η κοινωνία φαινόμενο? Τον έκανε η κοινωνία φαινόμενο, η οποία ήθελε κάτι καινούργιο, κάτι φρέσκο, κάτι διαφορετικό και από ό,τι φάνηκε από τα αποτελέσματα. Έτσι. Και φαίνεται, δεν ξέρω τι έχει γίνει σήμερα, το δούμε σε λίγη ναι. ώρα. Του έδωσε το πουσάρισμα, αυτή την όθηση που χρειαζόταν και ουσιαστικά τον ανέδειξε ως κεντρικό παίκτη. Αλλά από εκεί πέρα νομίζω είναι και άδικο και για τους υπόλοιπους που συντάχθηκαν μαζί του, γιατί ένα αποτέλεσμα δεν έρχεται μόνο επειδή είναι ένας στάρ, mm-hmm. είναι και οι υπόλοιποι. Έτσι. Δηλαδή η παρέμβαση Παπά. Ο ρόλος του Πολάκη, ο Γιώργος Τσίπρας και πολλοί άλλοι γύρω-γύρω. Δηλαδή είναι μια ομάδα ανθρώπων, έτσι δεν είναι. Ο καθένας στον βαθμό που έχει επηρεάσει πρόσωπα και καταστάσεις. Γιατί το να κοινοτοποιηθεί ένας κόσμος σε όλη την Ελλάδα σε τέτοιο βαθμό, ναι, είναι ο Στάρ, ο οποίος εντός εισαγωγικών, μην παρεξηγηθώ, ήρθε ο άνθρωπος από τις ΗΠΑ, δεν τον ξέραμε και πραγματικά δεν ξέρουμε πολλά πράγματα για τον ίδιο. Θα το μάθουμε, φαντάζομαι, και στην πορεία και πολύ περισσότερο και για τις απόψεις του και για τις ιδέες του. Εγώ επιμένω σε αυτό. Θέλουμε να το μάθουμε και πρέπει να το μάθουμε. Από εκεί και πέρα. Μην υποτιμούμε και τους υπόλοιπους. Μια διαδικασία αλλάζει γιατί είναι και οι άλλοι από πίσω. Οι άλλοι που κάναμε και ρεπορτάζ παλιότερα Νέας Δημοκρατίας, ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν ήταν μόνο το πολιτικό βάρος του Σαμαρά, παραδείγματος χάρη στις κομματικές εκλογές. Ήταν και οι υπόλοιποι οι οποίοι συντάχθηκαν μαζί του και άλλαξαν και μια διαδικασία. Ναι. Παίζουν ρόλο. Έχει βάλει ο Άρης το θέμα της κινητοποίησης. Και κάτι τελευταίο, το οποίο είπες, το άφησε να εννοηθεί για το συνέδριο. Ένα αποτέλεσμα το οποίο έρχεται μέσα από μια βάση. Από μια τέτοια ανοιχτή διαδικασία, που εγώ διαφωνώ βέβαια, γιατί την έχω δει και στα άλλα κόμματα το πώς λειτουργήσε. Έχει και θετικά, έχει και αρνητικά. Δεν μπορεί να την αλλάξει με μηχανισμό συνεδρίου.
Βεβαίως, το αποτέλεσμα δεν αλλάζει. Για το καταστατικό μιλάω. Απαντήστε τώρα, κύριε Παπά. Εγώ ακούω κάποιους υπαινιγμούς ότι πρέπει να αλλάξει το καταστατικό. Δεν χρειάζεται ούτε υπαινιγμούς ούτε τίποτα. Και ξέρετε, έκανα σε ό,τι με αφορά μια προσπάθεια να πολιτικοποιήσω την κουβέντα. Γιατί άκουσα, ας πούμε, στην τελευταία εβδομάδα, εάν υπήρξε υπονόμευση, δεν υπήρχε υπονόμευση κτλ. Εάν η κουβέντα είχε πολιτικοποιηθεί αρκούντως, η συζήτηση περί υπονόμευσης παρέλκει, παρακάμπτεται. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή υπάρχουν πολιτικές διαφωνίες, οι οποίες αναφαίνονται ακόμα και λίγο πριν κλείσει η κάλπη. Και λένε, σύντροφοι, είναι θεμητό, είναι δημοκρατικό. Γιατί να μην επικεντρώνουμε σε αυτά λοιπόν και να κάνουμε μια παραλυθοντολογία, να επικεντρωνόμαστε σε ανθιπολεπτομέρειες γεγονότων, αν έγινε έτσι, δεν έγινε. Υπήρξαν διαφωνίες, είναι σαφές. Μάθαμε να πορευόμαστε με αυτές. Δείξαμε ότι παρόλες τις διαφωνίες μας, το δημοκρατικό κανόνα το σεβόμαστε και πάμε στην επόμενη μέρα. Και αυτό πρέπει να γίνει. Να σβήσουμε και τις αναρτήσεις στις ακραίες. Μερικοί, να σβήσουν κάποιες αναρτήσεις. Κάποιες αναρτήσεις πρέπει να σβήσουν. Όχι πολιτική, όχι πολιτική. Μέλη ή στελέχη. Και στελέχη. Είδα και από στελέχη, αλλά τώρα επειδή είναι και ανοιχτή η κάλπη ακόμα και δόθηκε μια παράταση, θα μου επιτρέψετε να είμαι λίγο μετρημένος. Μετά τις 9 μπορεί να αποκαιρνώματα. Κύριε Παπά, εσείς είστε αισιόδοξος για την επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα δεν είναι η Δευτέρα, αντιλαμβάνεστε τι εννοώ. Είναι το μετά για τον ΣΥΡΙΖΑ. Είστε ειλικρινά αισιόδοξος ότι αυτό το κόμμα μπορεί να βαδίσει? Και η ενότητα έχει γίνει λίγο καραμέλα στα χείλη μας, να βαδίσει μαζί. Ναι, νομίζω ότι μπορούμε και ακριβώς θα το μπορέσουμε επειδή δώσαμε το λόγο στη βάση. Διότι ξέρετε, αν το αποτέλεσμα, ας πούμε, της επιλογής μιας στρατηγικής ήταν ένα αποτέλεσμα που διαμορφώθηκε σε ένα συνέδριο ή σε μια απόφαση κεντρικής επιτροπής, εκεί πολλά μπορεί να υποθέσει κανείς ή να υποθέσει, ξέρω εγώ, για την ακτινοβολία της άποψής του στο λαό. Ναι. Τώρα, όταν μιλάει η βάση σε τέτοια κλίμακα. Σε κλίμακα την οποία δεν την περίμενε και κανένας, και έχει δίκιο ο κύριος Ραβανός, διότι και οι δικές μας εκτιμήσεις από όλες τις πλευρές και από όλες τις αποχρώσεις ήταν ότι θα έχουμε πρόβλημα. Θέλω να σας θυμίσω. Και καλά κάνετε και το λέτε, γιατί πρέπει να όχι, το λέτε. Όχι, πρέπει γιατί να το πούμε. Δηλαδή η διαφωνία μας στην μας, κεντρική, υπήρξε μια κεντρική επιτροπή που λέγαμε κάποιοι να πάμε με μεγαλύτερο χρονοδιάγραμμα. Άλλοι λέγαμε με μικρότερο χρονοδιάγραμμα. Δεν υπήρχε άνθρωπος από τη μία ή από την άλλη άποψη που να πιστεύει ότι θα φτάναμε σε αυτή τη συμμετοχή με αυτό το χρόνο διάγραμμα. Σε εκείνη τη χρονική. Εγώ θα έλεγα ότι ανεξαρτήτως αποτελέσματος που θα είναι το βράδυ, στρατηγικός νικητής σε αυτή τη αναμέτρηση ήταν ο Νίκος Παπάς. Έβαλε δύο πράγματα που δεν τα έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακούτε, το πρώτο, να ψηφίσουν οι φίλοι, γιατί το εκλογικό σώμα άριμου θα ήταν πολύ μικρότερο αν δεν ψήφισαν οι φίλοι. Μπήκαν 40.000 άνθρωποι στη διαδικασία και αυτό το 90 που λέγαμε εμείς, 80, έγινε αμέσως 140. Και πολύ εύκολα θα βγει και σήμερα, που είναι και αυτό μια επιτυχία. Και η δεύτερη μεγάλη. Ναι. Με κάποιου μου λέγανε 80-90, γι' αυτό έχουν διαφορετικές πηγές. Το δεύτερο κομμάτι που πέτυχε ο Νίκος Παπάς, που λειτουργήσε, εκτιμώ εγώ, υπέρ του κ. Κασελάκη, ήταν ότι δόθηκε μία εβδομάδα παράταση στην εκλογική διαδικασία. Αυτό έδωσε χρόνο στον υποψήφιο να παρουσιάσει περισσότερο τις θέσεις του, την εικόνα του, την επικοινωνία του, τη στρατηγική του. Άρα λοιπόν δύο βασικά στρατηγικά σημεία που, κάτι δική μου γνώμη, θα βοηθήσουν εάν κερδίσει ο κ. Κασελάκης, ήταν αυτές οι δύο κινήσεις. Το ερώτημα για μένα είναι αν αύριο το πρωί ο κ. Κασελάκης έχει περίοδο χάριτος ή δεν έχει. Διότι και ο ίδιος στην τελευταία του δήλωση με αφορμή το Σαρδάμ, τη λάθος ατάκα, όπως θέλετε να την πούμε, το αυτογκολ, που είπε για κρατήδιο, είπε ότι θέλω δύο μήνες προθεσμία για να μπορέσω να διαβάσω, μαθαίνω γρήγορα, να ξεσκηθώ. Έχει απέναντι μια Νέα Δημοκρατία που θα ευχόταν να βγει η κυρία Αχτσιόγλου. Ναι. Μια υποψήφια η οποία. Η Νέα Δημοκρατία γιατί θέλει να βγει η κυρία Αχτσιόγλου? Γιατί τη θεωρεί συνέχεια του συστήματος εξουσίας του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα σηματοδοτούσε μια σαρωτική αλλαγή. Αυτό είναι η εκτίμηση που κάνουν στο Μαξίμου, εύκολα διαχειρίσιμη, γιατί συμμετείχε στη διακυβέρνηση του κ. Τσίπρα. Έχει λοιπόν κομμάτια που κατά τη Νέα Δημοκρατία θα ήταν πολύ πιο εύκολα διαχειρίσιμη από ότι ένας απρόβλεπτος, άγνωστος, που είναι ο κ. Κασελάκης, που φέρνει μια τάση από την κοινωνία προς το κόμμα. Να βάλουμε το ερώτημα στον κύριο Παπά. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι βγει ο κύριος Κασελάκης, θα έχει περίοδο χάριτος ή θα πρέπει να πέσει στα βαθιά αμέσως και να είστε πιαστηροί απέναντί του? Η θέση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κόμματος το οποίο. Συγγνώμη. Συγγνώμη, υπάρχει μία αμύγα. Η οποία γενικώς με περιτριγύρισε. Προηγουμένως είχε προτίμηση σε μένα, να ξέρετε. Λοιπόν, είναι μία πάρα πολύ απαιτητική θέση. Και εξ όσων. Δηλαδή, αν μιλήσω από την πείρα την οποία έχω, θα είναι μικρή η περίοδος χάριτος. Είναι πολύ απαιτητικά τα πράγματα. Και ο δημοσιογραφικός κόσμος απαιτητικός. Οι πολιτικοί αντίπαλοι δεν θα χάσουν δευτερόλεπτο για να επιτεθούν. Θα υπάρχει βεβαίως και εκτιμένη ταχύτητα της εκλογής, αλλά αυτό
ξέρετε, δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να το φοράς και να το περπατάς γύρω-γύρω. Κύριε Πρόεδρε, να σας ρωτήσω κάτι. Αυτό που απασχολεί τον κόσμο είναι αν η βιτρίνα που θα παρουσιάσει ο κ. Κασελάκης είναι τα πρόσωπα που ξέρουμε. Θα βγάλει μπροστά τον κύριο Πολάκη, ας πούμε. Μέχρι τώρα ακούγαμε ότι είναι πίσω. Θα βγάλει πρόσωπα γνωστά από αυτήν την ομάδα, την ηγετική που ξέραμε ότι τον στηρίζει, ή θα πάμε σε μια μεγάλη ανανέωση προσώπων? Γιατί και αυτά παίζουν ρόλο. Θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχει ένα τεράστιο στελεχειακό βάθος. Έχει πρόσωπα με πείρα, έχει πρόσωπα φρέσκα. Θεωρώ ότι ο Στέφανος είναι άνθρωπος ο οποίος είναι συμπεριληπτικός και μπορεί μάλιστα να αξιοποιήσει και με το βέλτιστο τρόπο όλα τα στελέχη. Η αξιοποίηση όλων των στελεχών είναι κάτι το οποίο εμπεριέχεται στην κοινή μας δήλωση. Η κοινή μας δήλωση ήταν μια καθαρή πολιτική συμφωνία στο φως της ημέρας. Δεν έχει ούτε σημενόμενα, ούτε μυστικά πρωτόκολλα, ούτε τίποτα. Είναι μια καθαρή πολιτική συμφωνία πάνω στην οποία προέκυψε και η στήριξη από τη δική μας τη μεριά στην υποψηφιότητα. Και ο Φάμελος είναι ρετακή. Εντάξει, για το Φάμελο, να σας πω και για το Φάμελο. Ναι, όχι, έχουμε ένα θέμα. Υπάρχει ένα ζήτημα ουσίας και μαζί διαδικαστικό. Λειτουργούμε σαν να έχουμε βγάλει αποτέλεσμα. Έχεις δίκιο, Γιώργος. Σωστά. Στην περίπτωση που είναι ο κ. Κασελάκης ο νικητής. Υπάρχει και κάτι ακόμα. Ο εξ αριστερών του κ. Παπά καθήμενος, ο Άρης Αραβανός, θυμάμαι τον καιρό που παρουσιάζαμε τα πρωινά στο Μέγα, χρησιμοποιούσε μία λέξη που δεν τη χρησιμοποιούσαν πολύ στην πολιτική. Έλεγε πολιτικότητα. Αν υποθέσουμε... Εσύ το είπες. Η λέξη πολιτικότητα μου είχε μείνει. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω τον κύριο Παπά. Στο κείμενο δεν το γράφει πάντως. Ναι, ναι, ναι. αν η παρουσία των στελεχών που προέρχονται από την παραδοσιακή μήτρα του ΣΥΡΙΖΑ, όπως εσείς, θα μπορέσει να λειτουργήσει ως αντίβαρο στην έλλειψη πολιτικότητας που εμφανίζει, τουλάχιστον προς ώρας, ο κύριος Κασελάκης? Δεν θα συμφωνήσω. Το ότι υπάρχει έλλειψη πολιτικότητας είναι μια κριτική την οποία άκουσα. Ο Στέφανος προσυπέγραψε, το δήλωσε με σθένος την διακήρυξή μας. Η διακήρυξή μας είναι ένα κείμενο βαθιά πολιτικό. Με τη διακήρυξή μας διατυπώθηκαν διαφωνίες και, εν πάση περιπτώσει, ο καθένας έχει να εισφέρει στην νέα διάταξη δυνάμεων που θα προκύψει από τις εκλογές και τις αποφάσεις που θα λάβουμε και την κληρονομιά του και την πείρα του. Θα το ρωτήσω αλλιώς. Το επόμενο δίμηνο το οποίο χρειάζεται για να φρεσκάρει κάποιος και τα ελληνικά του, θα έχει και μια λογική, ας πούμε να το πω έτσι, εντατικοποίηση στην πολιτική διαδικασία, και τι ρόλο θα παίξετε εσείς εκεί? Να δυσκολεύεται, αλλά νομίζω ότι... Κοιτάξτε τώρα. Όταν εκλέγεται ένας πρόεδρος από μια τέτοια διαδικασία, είναι λογικό να έχει και τον πρώτο λόγο στη διάταξη των στελεχών. Προφανώς όχι τον απόλυτο λόγο, αλλά τον πρώτο λόγο του τον αναγνωρίζει έκαστος από εμάς, διότι έχει την λαϊκή εντολή και την λαϊκή τιμιγορία. Κάτι άλλο το οποίο υπάρχει, θέλω να το ρωτήσω εγώ. Είναι ο Νίκος Παπάς επέμενε στο μετασχηματισμό, και καλώς επέμενε στο μετασχηματισμό, γιατί αυτό ήταν και το κεντρικό στίχημα του κ. Τσίπρα, στο οποίο απέτυχε. Και ό,τι διεύρυνση προχώρησε. Το ξέρετε πολύ καλά. Και έγιναν κάποια βήματα. Δειλά, μισά. Είναι μια μεγάλη συζήτηση, δεν θέλω να μείνουμε σε αυτό. Το θέμα είναι από εδώ και πέρα. Εκλέγεται ο κ. Κασελάκης απόψε, θεωρητικό το. Θα δούμε, θα έχουμε αποτελέσματα σε λίγο. Όχι, δεν το βγάλαμε, περιμένουμε, είπαμε. Αν είναι. Ότι το μιλάμε για αυτό το ενδεχόμενο. Το σενάριο. Με βάση την πρώτη κάλυψη. Και ο σχεδιασμός ήταν να έχουν κλείσει κάλυψη. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει παράταση. Σωστά, εντάξει. Θα την κάναμε πιο χαλαρά την κατάσταση. Γι' αυτό και εγώ ζήτησα να έρθω 8. Ήξερε ο Άρης. Γι' αυτό, τέλος πάντων. Τι γίνεται με τα σχηματισμό. Η κάλυψη γελάει. Γελάει ακριβώς. Μετασχηματισμό διεύρυνση. Επόμενη μέρα, τι σημαίνει? Και κάλεσμα σε ανθρώπους οι οποίοι είναι διστακτικοί έναντι του ΣΥΡΙΖΑ, είναι σε άλλους χώρους πολιτικούς. Πώς το δουλεύει αυτό? Πρέπει να έχει και τα δύο στοιχεία. Δηλαδή πρέπει να έχει ένα στοιχείο. Και στο Πασόκ αναφέρουμε. Πρέπει να έχει ένα στοιχείο που αφορά την ποσότητα της συμμετοχής, η οποία πρέπει να είναι μεγάλη. Δηλαδή θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει ένα τεράστιο κύμα δημοκρατίας και συμμετοχής του ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να πάρουμε ένα μεγάλο μάθημα από αυτή τη διαδικασία. Ήταν διαδικασία αναζωογόνησης. Μία τεράστια έτσι, εκοφαντική επανάκαμψη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Εσείς έχετε ιδέες πώς θα βάλετε τα μέλη στο παιχνίδι? Λέτε μάθημα συμμετοχής και δημοκρατίας. Απολύτως αποδεκτό. Ναι.
Έχετε τις προτάσεις όμως. Υπάρχουν και στο καταστατικό μας και το καταστατικό μας μπορεί να ενισχυθεί και να βελτιωθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα. Δηλαδή η εκλογή των συντονιστικών μας, των ομαρχιακών μας, τα δίκτυά μας, mm-hmm. ανατομέα, αυτοδιοίκηση, συνδικαλισμός. Των υποψηφίων ενδεχομένως. Οι προκριματικές εκλογές για τους υποψήφιους, στην αυτοδιοίκηση, στις εθνικές εκλογές. Και του γραμματέα μπορεί να πάτε σε αυτή τη διαδικασία. Θα τα δούμε, θα συζητήσουμε όλα. Γιατί ξέρετε, ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να μπει και σε μια διαδικασία ανασυγκρότηση, η οποία πρέπει να έχει επανειδητικά χαρακτηριστικά. Άρα το τι πολιτική νομιμοποίηση θα πρέπει να έχει κάθε ένας και κάθε μια από εμάς που αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας μια δουλειά είναι ένα ανοιχτό ζήτημα το οποίο θα μπορούμε να το συζητήσουμε. Αλλά όχι, προς το εγώ δεν θα συμφωνήσω με μια διαδικασία εκλογής σε άλλη θέση κάποιου από το ίδιο εκλογικό σώμα. Από το σώμα της βάσης εκλέγεται mm-hmm. ο Πρόεδρος και η Κεντρική Επιτροπή. Από την Κεντρική Επιτροπή μονοπρόσωπο όργανο, άλλο, δεύτερο, θα ήταν μια διαδικασία. Ναι, εντάξει, ήταν διαρχία. Το συνέδριο μπορεί να εκλέξει η γραμματέα. Είστε από την τάση. Γιατί μέχρι τώρα ο γραμματέας εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή. Ναι. Θα πάτε στο συνέδριο να εκλέξετε γραμματέα από τη βάση. Του συνεδρίου. Αυτό είναι μια πρόταση την οποία θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Τώρα κύριε Παπά, αν τελικώς κόψει το νήμα ο κύριος Κασελάκης, το ζήτημα της μη κοινοβουλευτικής του παρουσίας, πώς θα το αντιμετωπίσετε? Καταρχήν, σε αυτή τη φάση ενδεχομένως να μην είναι και μειονέκτημα, υπό την έννοια ότι χρειάζεται ένα χρόνο μέχρι, όπως είπε και ο ίδιος, να τα μελετήσει λίγο καλύτερα τα πράγματα. Από εκεί και πέρα όμως είμαστε στην αρχή μιας νέας τετραετίας. Θέλω να πω, οι μάχες δίνονται στη Βουλή. Οι μάχες δίνονται και στη Βουλή και στην κοινωνία. Η παράταξη και στη Βουλή όμως. Βεβαίως και στη Βουλή, αλλά δεν είμαστε μονοπρόσωποι παράταξη, όπως και να το κάνουμε. Και επειδή την έχω εκφράσει με ευθύτητα την άποψή μου, δεν κρύβω τα λόγια μου ούτε πριν τον πρώτο γύρο ούτε μετά, αυτό που είπα, επαναλαμβάνοντας πως τον πρώτο λόγο θα έχει ο εκλεγμένος πρόεδρος mm-hmm. βεβαίως, είναι ότι ο Σωκράτης ο Φάμελος έχει κάνει μια άριστη δουλειά ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Μάλιστα. Εσείς τώρα. Επιτρέψτε μου για να μην νομίζετε ότι αποφεύγω την ερώτηση. Θεωρώ ότι δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα, διότι ο Στέφανος έχει δείξει ότι μπορεί να παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην κινητοποίηση και στην παρουσίαση, την παρουσίαση των θέσεων ως προς τα έξω. Νίκο, κάτι να τελευταίο, να τελευταίο για να απελευθερώσουμε τον κύριο Παπά. Πείτε μου για να τα... Το τελευταίο θα σας ρωτήσω, επειδή είπατε ότι μπορεί να πάμε σε ένα σώμα βάσης συνεδρίου να εκλέξει τον νέο γραμματέα, εσείς το σκέφτεστε αυτό ως επιλογή δική σας? Γιατί μπήκατε σε μια διαδικασία. Δεν θέλω να τοποθετηθώ τώρα για, για το δικό μου το ρόλο. Νομίζω θα έχουμε το χρόνο να συζητήσουμε από αύριο και μετά. Σε κάθε περίπτωση το συμπέρασμα είναι ότι βγαίνουμε όλοι πολύ πιο δυνατή. Τώρα, για να επιστρέψω σε αυτό που με ρωτήσατε, κυρία Τριανταφύλου, αποδεικνύεται ότι ένα κόμμα δεν αρκεί να έχει καλές προγραμματικές θέσεις. Πρέπει να κινητοποιεί και την κοινωνία, ούτως ώστε να πιέζει για να εφαρμοστούν, να διαμορφώνει κινήματα. Ας πούμε, εγώ θεωρώ ότι η παρουσία του Στέφανου θα μπορούσε να συμβάλλει ώστε να διαμορφωθεί ένα μεγάλο κίνημα νεολαίας για την νεανική στέγη. Το οποίο είναι ένα μείζον, mm-hmm. ένα τεράστιο ζήτημα. Το κόμμα μας έχει εξαιρετικά ρηξικέλευθες προγραμματικές θέσεις. Αλλά χρειάζεται και ο τρόπος με τον οποίο αυτές τις θέσεις θα τις επικοινωνήσεις, θα πείσεις και θα στρατεύσεις σε μια διαδικασία πολιτικής συμμετοχής του κόσμου προς την επίλυση αυτού του προβλήματος. Βέβαια ότι θα έχουμε πολλά να πούμε μετά το εκλογικό αποτέλεσμα. Ξέρουμε, κοιτάζει το ρολόι σας. Μισή ώρα, κύριε Παπά. Κάνουμε. Μια εάν υπάρχει κάποιος στο πάνελ, πρέπει να το κοιτάξει. Επειδή ο κύριος Παπάς βγαίνουμε ενωμένοι με αυτή τη διαδικασία. Ευχώς πίνακας από αύριο. Συγγνώμη. Ευχώς πίνακας από αύριο. Ναι, πρέπει να είναι. Πρέπει, δεν είναι οι κακές να σβήσουν οι κακές στιγμές. Θα πει και ονόματα μετά τις 9, είπε. Να σβήσουν. Και ποιες αναρτήσεις πρέπει να σβήσουν. Ο Παπάς δεν θα ρίξει λάδι στη φωτιά. Δεν θα ρίξω λάδι στη φωτιά. Αλλά εντάξει, δεν είμαι και από αυτούς που μασάνε τα λόγια τους, να ξέρετε. Αλλά λέω, πρέπει να σβήσουν, κύριε Ρωάνε, πρέπει να σβήσουν όλες οι κακές στιγμές και να διαφυλάξουμε ως κόριο οφθαλμού την κοινή μας περιουσία, την ψηφισμένη μας, εγκεκριμένη μας στρατηγική και να περιβάλλουμε τη νέα ηγεσία με την εμπιστοσύνη μας και η νέα ηγεσία να αξιοποιήσει όλο το στελεχικό δυναμικό με τον βελτιστό τρόπο. Είναι καλή ιδέα για τις αναρτήσεις, να σβήσουν και κάποιες αναρτήσεις για τους πολιτικούς τους αντιπάλους πάντως. Που τη νέα εποχή του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα το βοηθήσουν.
Λοιπόν, κύριε Παπά, θα μας το εξηγήσει μετά μόλις φύγει. Αν θέλετε να πείτε για να το προσθέσετε. Θέλεις να πεις, Νίκο. Θα παρακολουθήσετε τα αποτελέσματα από την Κουμουνδούρη ή από το στρατηγείο Κασελάκη. Στην Κουμουνδούρη θα πάνε μετά το βράδυ. Κάνω σύνδεση για το επόμενο θέμα. Να κάνετε σύνδεση, αλλά θα είμαι στο δρόμο για να πάω σε ένα άλλο τηλεοπτικό σταθμό και μετά πιο αργά το βράδυ θα είμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Εύκολα από ό,τι νόμιζα. Πιο εύκολα από ό,τι νόμιζα. Αυτό δεν είναι. Είναι επειδή επειδή κλείνουν οι κάλπες στις 9. Δεν είναι κοπλιμένο. Είδατε τώρα, δηλαδή δεν κλείσαν οι κάλπες. Είναι επειδή κλείνουν οι κάλπες στις 9. Τι να πούμε. Οπότε πηγαίναμε όλοι γύρω-γύρω. Φιλικό. Αναγκαστικά. Ήταν φιλικό. Θα ζητήσουμε από τους συναδέλφους μας να μείνουν μαζί. Βεβαίως. Να παραμείνουν οι συνάδελφοί μας. Κύριε Παπά, σας ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Θα πάμε στο επιτελείο του Στέφανου Κασελάκη.